Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μπορεί η τροχιά στο δρόμο της επιστροφής στην κανονικότητα να έχει αρχίσει ήδη να χαράσετε, όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως ο κορονοϊός δεν είναι ακόμα εδώ. Δυστυχώς, ο προβληματισμός για την επικείμενη αύξηση των κρουσμάτων και στη σχολική κοινότητα είναι έντονος, με χαρακτηριστικές εικόνες στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλούν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας, που μέχρι πριν από λίγες ώρες είχαν φτάσει τα 6. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή το απόγευμα με κρούσμα μία συνάδελφο εκπαιδευτικό του τμήματος ΔΕΛΤΑ 2. Ανεστάλλει η λειτουργία του τμήματος, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες το Σαββατοκύριακο, επικοινώνησε ο Διευθυντής του Σχολείου με την υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας, την κυρία Σπέντζουρα, και σήμερα το πρωί, κατόπιν εισήγησής της, έβγαλα την απόφαση αναστολής του τμήματος, λειτουργίας του τμήματος, μέχρι και 35. Ήδη από το Σαββατοκύριακο έγινε κάποια ιχνηλάτηση επαφών από τον ΕΟΔΗ, γιατί αμέσως ενημερώνω το ΕΟΔΗ, έστειλε ο Διευθυντής την απαραίτητη φόρμα για το συγκεκριμένο κρούσμα, και στη συνέχεια ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί ότι υπάρχουν άλλα 4 μαθητές στο τμήμα στο ΔΕΛΤΑ 2, αυτό που ήδη είναι σε αναστολή, λειτουργίες και κάνουν τα παιδιά, διδάσκονται εξ αποστάσεως, και ένας μαθητής στο Ε2. Είμαστε σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Υγείας και εφαρμόζομαι πάντα την πιστή τήρηση του πρωτοκόλλου. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αγωνία γονέων και κηδεμόνων, καθώς μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος και μόνο. Είπανε ότι υπάρχουν 10 κρούσματα, νομίζω. Τι να πω. Σε εμάς μας ήρθε ένα mail το Σάββατο που έλεγε ότι είναι μία δασκάλα και κάποια παιδιά από την τάξη αυτή. Δεν έλεγε πόσα είναι και βασικά δεν έχουμε και ενημέρωση πάνω σε αυτό. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν είναι μόνο σε αυτό το τμήμα και πόσα είναι. Τώρα αν είναι 10 και σε ένα τμήμα να είναι, όλα τα παιδάκια μεταξύ τους έρχονται σε επαφή. Δηλαδή είναι επίφοβο. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και αρκετοί γονείς έχουν ζητήσει από τον διευθυντή να κλείσει στο σύνολό του το σχολείο και να συνεχιστεί για όσο χρειαστεί το μάθημα με τηλεκπαίδευση. Βεβαίως. Δεν το σύζητανε. Άμα υπάρχουν τόσα χρόνια ασφαλώς, δεν το διακινδυνεύουμε με τα παιδιά, την υγεία των παιδιών. Δεν πρέπει να κλείσει. Αλλιώς θα μεταδοθεί ο ιός. Άμα δεν κλείσει, από τα παιδιά θα πάνε στους γονείς, από τους γονείς στους παππούδες. Εγώ είμαι παππούς. Και είμαστε ευπαθή ομάδα. Δεν πρέπει να προστατευτούμε κάπως. Στην αρχή είχαν πει, στην αρχή, όταν ανοίξαν τα σχολεία, ότι πάνω από 3-4 κρούσματα θα κλείνει το σχολείο. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν το κλείσανε. Και εγώ σκεφτόμουν να μην το στείλω σήμερα το παιδί, αλλά δεν ξέρω, αφού είπαν ότι έγινε και απολύμανση και ότι είναι μόνο αυτά τα κρούσματα σε αυτό το τμήμα, είπαμε okay, τώρα θα δείξει, τι να πω. Ελπίζω να σταματήσει εδώ και να μην έχουμε κι άλλα. Τι λένε οι ειδικοί, τους εμπιστευόμαστε νομίζω όλοι. Οπότε ό,τι αποφασίζουν αυτοί, εμείς πρέπει να ακολουθούμε. Γιατί ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Όχι, εγώ νομίζω ότι που είναι ειδικοί. Αν μας καλέσουν, το συζητήσουμε. Δεν είναι. Με πιάνετε εξαπίνηση. Εγώ είμαι εμβολιασμένος άλλωστε. Με όλα τα εμβόλια και έχω πιστοποιητικό. Οι περισσότεροι γονείς ζητούν το αυτονόητο να κλείσει στο σύνολό του το σχολείο, αφού όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται για περιστατικά που αφορούν σε ένα και μόνο τμήμα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως πάρα πολλοί από διάφορες τάξεις δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους καθόλου στο σχολείο. Επικράτησε μια ανησυχία στους γονείς. Σήμερα κάποιοι μαθητές απουσίασαν από το σχολείο από άλλες τάξεις, επειδή οι γονείς ανησυχούν. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως σε καραντίνα είναι και εκπαιδευτικός νηπιαγωγείου, το παιδί της οποίας φυτά στο συγκεκριμένο σχολείο. Είναι νηπιαγωγός του 9ου νηπιαγωγείου που διδάσκει στο Λοήμερο. Η κόρη της, νομίζω, είναι μαθήτρια στο 7ο Δημοτικό Σχολείο στη συγκεκριμένη τάξη. Εν πάση περιπτώσει, χαρακτηρίστηκε σαν στενή επαφή και γι' αυτό έμεινε και αυτή σε καραντίνα για 10 μέρες. Χωρίς να ανασταλεί η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος. Η αγωνία χτυπά κόκκινο και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις. Ενώ την ίδια στιγμή αξίζει να σημειωθεί πως πολύ καλή είναι η εικόνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει πρόβλημα μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΗ, έχει αυστηροποιηθεί λίγο η διαδικασία του να προχωρήσουμε σε αναστολή τμήματων ή σχολικών μονάδων, όσον αφορά δηλαδή τον αριθμό των κρουσμάτων, των κατασυρώων κρουσμάτων. Όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής.
Τώρα, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το όλα βαίνουν καλώς, υπό την έννοια ότι έχουμε αρκετά κρούσματα και στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, αλλά και στην περιοχή. Μαζί μας να καλησπέρισουμε τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Αρκετά τα κρούσματα κορονοϊού, αρχικά στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Και βλέπουμε ότι εντείνεται η ανησυχία και είδαμε και τις ανακοινώσεις από όλες τις πλευρές και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και είναι απόλυτα λογικό, καταρχάς σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις, γιατί παρακολούθησαν και οι τηλεθεατές το ρεπορτάζ, να πούμε ότι ανέφερε η κυρία Σιούτη, προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας, ότι εκτός από την εκπαιδευτικό της τετάρτης τάξης, είχαμε 4 παιδιά που έχουν να κάνουν πάλι με την ίδια τάξη και το ίδιο τμήμα, το ΔΕΛΤΑ 2, το οποίο έχει ανασταλεί λειτουργία. Εκτός λοιπόν και ένα παιδάκι της 5ης δημοτικού, δηλαδή στο σύνολο 6 κρούσματα επιβεβαιωμένα, έτσι, γιατί θα πούμε έχει γίνει και πολλής λόγος για μια σειρά από άλλα ζητήματα, θα τα αναλύσουμε. Υπάρχει άλλο ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, 5 τελικά και όχι 4 που είπε η κυρία Σιούτη, στην τετάρτη τάξη. Στο σύνολο δηλαδή 7 που έχουμε επιβεβαιωμένα αυτή τη στιγμή. 7 αυτή τη στιγμή και το σημειώνουμε έτσι με βάση τα στοιχεία που καταγράφει ο ΔΕΗ. Από εκεί μετά προφανώς υπάρχει μια ευρύτατη διασπορά, θα έλεγε κανείς, μια ευρεία διασπορά, να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτούς τους όρους όσο δυνατόν πιο ομαλούς, η οποία προκαλεί και ανησυχία στους γονείς, γιατί μιλάμε όχι μόνο και για κρούσματα σε μία τάξη ή σε ένα τμήμα, μιλάμε και σε διαφορετικές τάξεις. Διαφορετικές τάξεις, γιατί ήδη μιλάμε για την Τετάρτη και την Πέμπτη, μιλάμε για την εκπαιδευτικό, μιλάμε για παιδιά σε ένα προάβλιο που κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων ή με την προσέλευση και την αποχώρηση έρχονται σε επαφή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά του ίδιου τμήματος ή τις ίδιες τάξεις, μεταξύ τους έχουν και επαφές, μπορεί και να είναι γνωστοί και φίλοι κατά τη διάρκεια του διαλύματος και να βρίσκονται προφανώς. Και επίσης, εκτός από αυτές τις δύο τάξεις, έχει γίνει πάρα πολύ λόγο από τους ίδιους τις γονείς και για παιδιά στην τρίτη τάξη. Άρα, τρεις διαφορετικές από τις 6 τάξεις του σχολείου. Και μάλιστα για 2 επιβεβαιωμένα κατά τους γονείς. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχει κλείσει η σχολική μονάδα. Αυτό το ερώτημα το θέτουν οι γονείς. Το θέτουν όχι μόνο οι γονείς, το θέτουν και μερικοί επιστημονικοί παράγοντες. Και να κρατήσω μία αναφορά του κυρίου Πεφάνη για να πούμε πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Μάλλον υπάρχει αυτή έτσι από τον κόσμο η προσέγγιση, η φοβική με έναν τρόπο να το πω, με εισαγωγικά πολλά, που μπορεί, γιατί έχει γίνει λόγος γι' αυτό, να έχουν γίνει τεστς και να έχουν βγει θετικά σε ιδιωτικά εργαστήρια ή κάποιοι ακόμη και τα self-tests και να μην τα έχουν δηλώσει. Γι' αυτό μιλούν κάποιοι μέσα στο σχολείο. Εγώ τα μεταφέρω ως πληροφορίες. Απ' την άλλη κρατάω την αναφορά του κυρίου Πεφάνη που ακούσαμε στο τέλος, γιατί βαίνουν όλα καλώς, είπε στη δευτεροβάθμια. Δεν έχουμε κάποια κρούσματα και είναι όλα τα πράγματα καλά εκεί και ευτυχώς και μακάρι να παραμείνουν. Τι συμβαίνει όμως εκεί? Είπε ο Νίκος ο Πεφάνης, αν το κράτησαν και οι τηλεθεατές, ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι οδηγίες και εντολές που έχουμε κεντρικά προφανώς από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά στις αναστολές των τμήματων. Και τι πάει να πει αυτό? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τη στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο υγείας και ξέρουμε ότι το πρωτόκολλο υγείας αυτό είχε εφαρμοστεί εντελώς διαφορετικά στην πρώτη περίοδο της καραντίνας. Θυμόμαστε πώς κλείνανε απανωτά τα τμήματα, τα σχολεία ή όλο οτιδήποτε. Κάποιος πρέπει να βγει υπεύθυνα, επαναλαμβάνω, και να καθησυχάσει τους γονείς και να τους εξηγήσει τι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να την πρωτοβουλία αυτή να τη λαμβάνει μόνο ο σύλλογος και να ενημερώνει για το τι θα κάνει με τα rapid test από εδώ και πέρα, γιατί ακολουθείται μια διαδικασία προκειμένου να υπάρξει και. Υπάρξει και την Τετάρτη να το πούμε έτσι, μια εκλυλάτιση. Στο Πανελλήνιο μόνο για τα παιδιά αυτά, από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 μόνο. Κατά κύριο λόγο, κάθε μέρα είναι, θα τα δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας στην Νομαρχία, στο Διοικητήριο. Προφανώς και πρέπει να γίνει λίγο διαφορετική διαχείριση και το λέμε με βάση τα όσα επισημαίνουν και επιστημονικοί παράγοντες που έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους και οι γονείς φυσικά. Και η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Έτσι, και φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα τα έχουν καταφέρει μια χαρά όλοι σε απόλυτη συνεργασία. Οπότε προφανώς θα πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης για το σχολείο και την κατάσταση που υπάρχει. Για να μην ανησυχούν οι γονείς. Μας έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα και καλά κάνουν οι άνθρωποι με το δίκαιο τους. Πάρα πολλοί δεν πήγανε σήμερα τα παιδιά του σχολείου. Κρατάμε έτσι. Αυτό, το παραδέχθηκε και η ίδια η κυρία Σιούτη. Στα δύο περιστατικά που γνωρίζω προσωπικά, δύο παιδιά και τα δύο δεν πήγαν. Στα δύο. Σκέψου τι εικόνα επικρατεί. Αυτό δεν είναι λύση, γιατί θα μπορούσε να έχουν κλείσει το σχολείο. Είναι αυτό που ζητούν οι περισσότεροι, το ακούσαμε κιόλας. Όταν μιλάμε για
7 ήδη, 6 ήδη κτλ. Το πρωί, 10-11 που αναφέρουν μερικοί ότι μάλλον έχουμε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό. Διαφορετικές τάξεις. Ναι, και μιλάμε για μια πολυεστιακή δυνατότητα τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για σχολικές μονάδες. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και από το σχολείο να πάμε στο νοσοκομείο. Όπου γιατί μία εδώ... μόνο παρένθεση, πρέπει να γεμίσει όλη η πόλη ή ας κλείσουμε ένα σχολείο για 10 μέρες και να... Επαναλαμβάνω, ο στόχος δεν έχει να κάνει με την στοχοποίηση, ο στόχος έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την ενημέρωση. Όπως... Και με τίποτα άλλο περισσότερο, για να μην παρεξηγηθεί αυτό, ο στόχος έχει να κάνει με το να προστατευτούν όλοι και να ξέρουν τι να κάνουν. Και όλοι οι άνθρωποι που νοσούν από κορονοϊό, κανένας δεν ήθελε να νοσήσει οτιδήποτε. Έχουμε και περιστατικά παντού στο, σε όλους τους χώρους. Λοιπόν, και το γύρω μας περιβάλλον. Πάμε λίγο στο νοσοκομείο. Και εδώ έχουμε ξανά κρούσματα εσωτερικής αναφοράς, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Υπάρχουν δύο ασθενείς μέχρι στιγμής που νοσηλεύονταν σε κλινικές, όχι την κλινική COVID, για άλλες παθήσεις. Ναι, και απεδείχθη λοιπόν με τους επόμενους ελέγχους ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει. Είναι αυστηρή έλεγχη στο νοσοκομείο, έτσι. Και αυτό να το τονίσουμε. Άλλο δεν το μπαίνει, μπαίνει κάποιος χωρίς rapid test, χωρίς τα μοριακά και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς. Και νομίζω ότι από την αρχή που μπήκε αυτό το σύστημα και που είχε εφαρμοστεί, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός στο νοσοκομείο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να μπει. Και παρά τα παραπονά που υπάρχουν. Ότι θα υπάρχουν κρούσματα δεν υπάρχουν, είναι λογικό. Λειτουργήσε όντως. Όπως έχει λειτουργήσει σε ένα βαθμό και το κομμάτι αυτό με τα self-tests. Ίσως τα σχολεία το κάνουν όμως όλοι, το κάνουν σωστά. Εκεί γύρει πολλά ερωτήματα. Σε ό,τι έχει να κάνει στο νοσοκομείο, αυτό προβληματίζει τώρα. Είναι δύο άτομα διαφορετικά, δύο ασθενείς που ήδη νοσηλεύονταν. Επίσης έχουμε μόνο ένα εξιτήριο 9 ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιον διασωληνωμένο. Όλα αυτά όμως τι μας δείχνουν? Το πρόβλημα στο σχολείο. Επίσης έχει μείνει και σε καραντίνα μια νηπιαγωγός επειδή ήταν το παιδάκι της στο τμήμα του 7ου, στο ένατο νηπιαγωγείο. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Ότι υπάρχουν εξάρσεις που πρέπει να το κατανοήσουμε. Γιατί ότι είναι πολύ σοβαρές. Γιατί νομίσαμε που ανοίξαμε, το έχεις πει πολύ σωστά, ότι άνοιξε η εστίαση, θα πιούμε τον καφέ μας και είναι ο ένας δίπλος στον άλλο ενδεχομένως. Πετάξαμε και λίγο τη μάσκα και κυκλοφορούμε. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι εδώ. Λοιπόν, και αν δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι, επομένως εμβολιασμός και πάρα πολύ προσοχή ακόμη, γιατί υπάρχουν ζητήματα και στην οικονομία που τα έχουμε δει πάρα πολύ έντονα. Επομένως, είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Επιμένω στο κομμάτι της υγείας και πάμε λίγο να δούμε και το χάρτη της διασποράς. Έχουμε στην Μεσσηνία, σε ό,τι αφορά εδώ στην έδρα μας, 7 κρούσματα. Βέβαια, μέσα σε αυτά είναι προφανώς και τα θέματα του σχολείου. 10 στην Αρκαδία, 10 στην Ηλία, 12 στην Κορινθία, 3 στην Αργολίδα και έχουμε 50 στην Αχαΐα που έτσι ανεβαίνει και πάλι, γιατί είχε πέσει βέβαια το Σαββατοκύριακο, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, ήταν μονοψήφιος ο αριθμός, είναι λιγότεροι εκείνοι που ελέγχονται προφανώς. Είναι αριθμοί που είναι βελτιωμένοι σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μας κάνουν να εφησυχάζουμε. Υπάρχει το ζήτημα της διασποράς και πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με το μέτωπο της πανδημίας και της όλης εσωτερικής διαχείρισης. Ξεκίνησε από σήμερα η διάθεση μέσω των φαρμακείων των δύο self-test, ένα για την εβδομάδα που διανύουμε και ένα για την επόμενη. Η διάθεση αυτή αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δύο self-tests για τον κορονοϊό θα διατίθενται σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 29 Μαΐου. Όπως μάλιστα διευκρινίζεται, διευρύνεται κατά αυτόν τον τρόπο η διάθεση των self-tests σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Αυτή την εβδομάδα χορηγούμε στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τις 29 Πέμπτου. Δύο self-tests. Το ένα τεστ λοιπόν αφορά την τρέχουσα εβδομάδα και το άλλο την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου. Πλέον οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στην Εργάνη αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Όσοι δεν έχουν ατομική επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr επιλέγοντας δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19. Όχι, προς το παρόν δίνουμε σε όλους δύο τεστ δωρεάν. Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η διάθεση ό,τι έχει να κάνει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνεχίζεται κανονικά. Τα σχολεία έχουν ήδη πάρει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι κομπλέ. Για δύο εβδομάδες είναι καλυμμένοι. Και από εδώ και πέρα θα είναι ένα την... Δεν ξέρουμε τίποτα. Αναβδομάδα βγαίνει καινούργια απόφαση και ανάλογα πράττουμε.
εμείς να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα συνεχίσουμε με τα ζητήματα της υγείας και το διαφορετικό έχει να κάνει με τα όσα σχετίζονται με την Ποπελιά Καλαμάτας, εδώ που δεν υπάρχει εξέλιξη. Δυστυχώς, εγώ θα πω. Και δυστυχώς, για να μην πω την υπόλοιπη παροιμία, μούγκα κανονική από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκληρό σε βλέπω. Όχι, δεν είναι θέμα σκληρότητας. Είναι ότι εδώ ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Οικονόμου, τα είχε πει. Θυμόμαστε την όλη κατάσταση. Κοντεύουν δύο μήνες και το Υπουργείο πάλι εξαφανίστηκε. Ξανά μπορείς εξαφανίστηκε. Να πεις, πετάει και χαρταετό, ας πούμε. Καλά, τον πέταξε το χαρταετό την πρώτη περίοδο, την περίοδο πριν φτάσουμε στο Πάσχα, της νηστείας. Τώρα κάτι άλλο γίνεται. Δεν ξέρω αν πήγε να πιάσει το Μάη. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε εξελίξει γύρω από την Ποπελιά Καλαμάτας. Έχουν αρχίσει όπως και υπήρχαν... τα μπάνια. Ναι, προφανώς. Εντάξει, δεν πήγαν για μπάνιο. Αλλά υπήρχαν δεσμεύσεις. Και αυτό νομίζω ότι προδιαθέτει για τη συνέχεια. Και όλα αυτά, ενώ έχει αρχίσει πραγματικά να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την εκδίκαση της υπόθεσης, έχουμε την προσφυγή που έχει αναβληθεί και τέλος πάντων την Τρίτη, νομίζω είναι 1η Ιουνίου, εκδικάζεται, αν εκδικαστεί και αν δεν έχουμε καινούργια αναβολή, θα το δούμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ όλα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την απόφαση Αποστόλου, κατά της οποίας και όλη αυτή η αντίδραση, γιατί δημιουργούνται μια σειρά από ζητήματα στο ίδιο το προϊόν καταρχάς και στους παραγωγούς και όχι μόνο στη Μεσσηνία, προφανώς, προφανέστατα. Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο, σου είχε μιλήσει πριν από περίπου δύο μήνες ο κύριος Οικονόμος, που είναι ο αρμόδιος υφυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα και είχε πει στην πραγματικότητα ούτε λίγο ούτε πολύ, γι' αυτό δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει μια σύσκεψη και εν ώψη αυτής της εκδίκασης. Πέρασαν δύο μήνες φωνηβόντως και μάλιστα είχε αναπτύξει ένα τρίπτυχο που με έναν τρόπο κάλυπτε τα πάντα. Δηλαδή ήταν ένας συμβιβασμός στην πραγματικότητα που φαίνεται ότι θα έρθει πολύ σύντομα για το συγκεκριμένο θέμα και θα κάλυπτε και όλους. Ναι, δηλαδή, γιατί τότε δεν είχαμε ακούσει τη θέση του Υπουργείου. Και βγήκε ο κύριος Οικονόμου και είπε ότι υπάρχει μια θέση από το Υπουργείο, είναι αυτή να τη δούμε, να την αναλύσουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα οι επόμενες μέρες χαθήκανε στον αστερισμό. Χάθηκαν προφανώς και το ζήτημα είναι ότι περνά ο χρόνος, ότι κανένας δεν μιλάει, από το Υπουργείο εννοώ. Είπαν ότι και το ΠΟΠ θα προστατεύσουμε και το Καλαμάτα και τους, τις ποσότητες που υπάρχουν και αλλού, γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Μεσσηνίας. Δηλαδή λίγο πολύ βολευόμαστε όλοι, να το πω εντός πολύ εισαγωγικών. Μια χαρά τα ακούσαμε, πολύ ωραία τα από ο κύριος Οικονόμου και μπράβο του. Πούντος όμως. Πούντος γιατί και ο κύριος Οικονόμος και ο κύριος Σελιβανός, που είναι από την Αιτωλή Καρνανέα, για να κάνουμε και τους παραλληλισμούς, ναι, γιατί έχει μπει σε αυτόν το χάρτη το συγκεκριμένο ζήτημα έτσι. Με γεωγραφικές διαστάσεις. Προφανώς και πολιτικές προεκτάσεις και τα έχουμε δει και τα έχουμε αναδείξει. Δεν έχει γίνει τίποτα και υπάρχει έντονη και η αντίδραση των βουλευτών. Ήδη, καταρχάς να θυμίσουμε ότι συστρατεύτηκαν, υπάρχει και ένα κοινό μέτωπο από την προηγούμενη φορά, τους είδαμε, το έχουμε ξαναπεί, και τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να βάλουν στην πραγματικότητα κατά του ίδιου του Υπουργείου και της κυβέρνησης και τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, ο οποίος κατά της απόφασης που ήταν δική τους απόφαση του κ. Αποστόλου, γιατί μάλλον άφησαν και πολύ καλά έκαναν τις κομματικές τους ταυτότητες απ' έξω. Έτσι πρέπει και γι' αυτό εκλέγονται από τον κόσμο και τους ψηφίζει. Τώρα λοιπόν ξανά έρχεται, πρώτος τον είδαμε την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, ο κ. Μαντάς, που έκανε για το συγκεκριμένο θέμα μια ανάρτηση, υπήρξε μια αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, στις καθυστερήσεις κτλ. Και ήρθε και μια επίσημη ανακοίνωση και από τον Γιάννη τον Λαμπρόπουλο, που κινείται στο ίδιο μήκος, που έχει να κάνει με όλα όσα δεν κάνει το Υπουργείο στην πραγματικότητα, βάλουν εναντίον του και πολύ καλά κάνουν. Μιλά για αντίθεση την οποία έχει για την συνέχιση της καταστρατήγησης, είναι σκληροί οι χαρακτηρισμοί της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Να δώσουμε και την διάσταση που δώσαμε την Παρασκευή, επειδή ανακοινώθηκε την Παρασκευή από το Δήμο Καλαμάτας. Μιλάμε για αυτό το κοινό μέτωπο που ευτυχώς υπάρχει και μακάρι να υπάρχει για όλα τα ζητήματα. Εκεί όλοι μαζί ενώνονται από τους Δήμους, σε όλη τη Μεσσηνία και όχι μόνο, η Περιφέρεια. Από την πρώτη στιγμή μπροστά, η Ένωση, ο ΣΥΜΕΠΟΠ και άλλοι φορείς, ο Νηλέας, και ζήτησαν με επικεφαλή στο Δήμαρχο της Καλαμάτας, που είναι και ο μεγαλύτερος δήμος, να υπάρξει μια επιστολή που απεστάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δοθούν οι απαντήσεις, γιατί νομίζω ότι θα δοθούν οι απαντήσεις. Ζητούν και απαντήσεις και στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε, έχει υπάρξει ερώτηση και στην Ευρωβουλή
Γεωργία, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Το δεδομένο είναι ότι δεν έχουν υπάρξει έως τώρα νέα από την πλευρά του Υπουργείου. Πάμε εμείς να αλλάξουμε ξανά θέμα και κλίμα για να έρθουμε στα υγειονομικά δεδομένα. Άμεση και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ήταν η ανταπόκριση Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην υπόθεση που έχει να κάνει με την διενέργεια των rapid test σε έναν άλλο χώρο, σε αυτόν του Αμφιθεάτρου Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Οι εικόνες με τις σουρές αρκετών μέτρων έξω από το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με τους πολίτες εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες αποτελούν πλέον παρελθόν, καθώς από σήμερα για τη διενέργεια των rapid tests έχει παραχωρηθεί το Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Μας ζητήθηκε από τον ΕΟΔΗ να παραχωρήσουμε το χώρο. Θα πρέπει να γνωρίζετε το ότι πιο μέσα ήδη έχει παραχωρηθεί και διενεργείται η απογραφή για τα αγροτικά θέματα. Κατόπιν ραντεβού, έχει παραχωρηθεί με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και με τους ίδιους όρους παραχωρείται εδώ στο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, στα κλιμάκια αυτά που από το πρωί σήμερα έχουν πιάσει δουλειά και μάλιστα νωρίτερα ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που περίμενε και συζητήσαμε και με τον υπεύθυνο του ΕΟΔΗ εδώ, τον κύριο Βλαχοδημητρόπουλο, να βρούμε τρόπους που θα διευκολύνει, που θα μπορεί να δώσει μια καλύτερη, ας το πούμε, και ασφαλή αναμονή στους υπολείπους μέχρι που να κάνουν το rapid test. Είμαστε ικανοποιημένοι με την εξέλιξη του πράγματος. Θα κάνουμε και ό,τι άλλο μας ζητηθεί, γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποιες άλλες διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τον αερισμό μέσα στο χώρο. Υπάρχει, ανοίγουμε τις πόρτες, θα τα διαχειριστούμε σωστά και αν χρειαστεί και κανένας ανεμιστήρας εδώ απ' έξω σε αυτούς που περιμένουν, είμαστε εν πάση περιπτώσει στη διάθεση του ΕΟΔΗ να κάνουμε τα πάντα προς το καλό των συμπολιτών μας. Σταματάει το Μέγαρο, σταμάτησε χθες τελευταία μέρα, σήμερα πρώτη μέρα εδώ πέρα στην αίθουσα Κουμουνδούρος, στεγασμένο όπως βλέπετε το σημείο, γιατί οι πολίτες πρέπει να έρχονται να κάνουν τεστ, αλλά πρέπει να μην καίγονται και από τον ήλιο. Όταν ξεκινήσαμε με την άδεια του Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειάρχη, τους ευχαριστούμε. Από το πρωί, από τις 8.30 ώρα έχουμε ξεκινήσει, καθημερινά 8.30 με 3 και Κυριακές 9 με 2. Είναι από τις 8.30 το πρωί να έχουμε ξεπεράσει τους 200. Ο κόσμος θέλει να ξέρει, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένος, εδώ είναι το σωστό, αν έχει κολλήσει. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το εμβόλιο δεν σε απαλλάσσει από τον ιό, απλά το περνάς πιο ανώδυνα. Αν και η προσέλευση είναι ικανοποιητική, αυτό που δεν έχει βελτιωθεί είναι ο τρόπος αντιμετώπισης εκείνων που νοσούν. Προχθές γίναμε μάρτυρες στο Μέγαρο Χορού το Σάββατο, άσκημες αντιμετώπισης. Ενός ανθρώπου που ήξεραν ότι είναι θετικός, μιλούσαν πάρα πολύ άσχημα, χωρίς να είναι εκεί ο άνθρωπος, μιλούσαν πάρα πολύ άσχημα με άσχημες εκφράσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν θετικός. Δεν φταίει κανείς, δεν επιδιώκει κάποιος να θετικοποιηθεί. Άρα και το bullying, δεν ξέρω, το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα πάμε εμείς να συνεχίσουμε διαφορετικά περνώντας στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα είναι αρκετά καλά για την αγορά ελαιολάδου με τις πράξεις οι οποίες καταγράφονται αυτό το διάστημα να φέρουν ξανά τα χαμόγελα λόγω της σταθεροποίησης που δημιουργείται πάνω από τα 3,6 ευρώ το κιλό. Όπως δεν αναφέρεται, αυτή η τάση είναι ικανή να προκαλέσει αισιοδοξία για την υποδοχή της νέας ελαιοοικονομικής σεζόν. Με τα μηνύματα να είναι καλά, εξελίσσονται οι όλες πράξεις στην αγορά του ελαιολάδου. Αρκετοί είναι αυτοί που εκτιμούν πως πράγματι η αγορά έχει τα περιθώρια για κάτι παραπάνω. Ωστόσο, άλλοι επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η λεκόμενη ψυχολογία της αγοράς. Όπως σχολιάζει την Αγκρέντα, άνθρωπος της αγοράς, σχεδόν κανένας δεν πουλάει όσο οι τιμές ανεβαίνουν και μόλις αρχίσει η πτώση, πουλάνε όλοι μαζί. Ωστόσο, φαίνεται πως η ροή των εμπορικών πράξεων αποκαθίσταται σταδιακά, με τη ζήτηση να κορυφώνεται όσο προχωρούν και οι προετοιμασίες εν ώψη του καλοκαιριού. Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από την επερχόμενη παραγωγή δεν είναι ενθαρρυντικά, κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία, κάτι που θα επιτρέψει στην αγορά να διατηρήσει τουλάχιστον τα τελευταίως σχηματιστέντα υψηλά. Άλλωστε, και στην Ισπανία η τιμή εξακολουθεί να κινείται ανωδικά, κερδίζοντας την εβδομάδα που πέρασε επιπλέον 4 με 5 λεπτά το κιλό, με τη μέση τιμή της κατηγορίας των έξτρα παρθένων ελαιολάδων να καταγράφει τα 3,38 ευρώ. Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Αγκρέντα σημειώνεται παράλληλα πως η Ιταλική αγορά βρίσκεται σε μια παρατεταμένη περίοδο συσσόρευσης, με την τιμή του προϊόντος να διατηρείται στα ίδια επίπεδα το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή πέριξη των 5 ευρώ το κιλό για τα εξτρής με ελαιόλαδα. Αφήνουμε τον αγροτικό χώρο, ερχόμαστε σε κάτι διαφορετικό που έχει σχέση με την Πελοπόννησο και τον τουρισμό. Μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Άννα Καλογεροπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Να δούμε λίγο τα δεδομένα από το άνοιγμα του τουρισμού και τις κινήσεις της περιφέρειας. Και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά με τις δικές σας πρωτοβουλίες, έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ποιες είναι και πώς έχετε δει μέχρι τώρα τις πρώτες ενέργειες.
Οι πρώτες ενέργειες ήταν ενθαρρυντικές, είναι αισιόδοξες. Ο κλάδος του τουρισμού και στην περιφέρειά μας δοκιμάζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Υπάρχει μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή λόγω της εξέλιξης της πανδημίας. Είμαστε όμως αισιόδοξοι. Πέρσι δεν είχαμε το μόνο μας όπλο, ήταν η πολύ καλή διαχείριση βεβαίως της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την πανδημία, το οποίο θα έλεγα ότι ήταν το καλύτερο μάρκετινγκ που θα μπορούσε να κάνει η χώρα για την προβολή μας και μας συνοδεύει και φέτος. Και από εκεί και έπειτα αναμένουμε ότι θα είναι μια χρονιά καλύτερη, γιατί ο εμβολιασμός προχωράει με σταθερά βήματα, οπότε αυτό μας δίνει ένα πολύ καλό όπλο και μια εικόνα ενός προορισμού υγειονομικά ασφαλούς και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας και τη φετινή περίοδο. Ουσιαστικά περιμένουμε, θέλει κανείς πάνω σε αυτή την υπόθεση του πώς εξελίσσεται η πανδημία με τα καλά μηνύματα που υπάρχουν της διαχείρισης και για την περιφέρεια Πελοποννήσου, να την αξιοποιήσουμε και εσωτερικά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και τάσεις εκμετάλλευσης του τριημέρου, ακόμα και από τον εσωτερικό τουρισμό. Στοχεύεται σε αυτή την προσδοκία του εσωτερικού τουρισμού? Βεβαίως και στοχεύουμε, και πέρσι είχαμε εσωτερικό τουρισμό, στοχεύουμε στην Αττική, στοχεύουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως με ψηφιακή προβολή και σε παραδοσιακά μέσα. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε επισκεψιμότητα και φέτος και σίγουρα σταδιακά θα έχουμε και από τις ξένες αγορές, γιατί και εκεί προχωράει ο εμβολιασμός, ανοίγουν σιγά σιγά και θα γίνουμε πράσινοι, ευελπιστούμε πολύ σύντομα. Οπότε αν βοηθήσει και ο καιρός, που συνήθως είναι και σύμμαχός μας, ευελπιστούμε ότι θα παραταθεί η τουριστική σεζόν και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ή δυνατόν. Μακάρι να γίνει έτσι. Τα μηνύματα πάντως από τις αγορές δείχνουν ότι υπάρχει μια προδιάθεση, να το πω έτσι, από τις χώρες του εξωτερικού να επισκεφτούν και την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία πιο ειδικά, γενικά την περιφερειακή ενότητα. Αυτό το διαπιστώσαμε ειδήσει προχθές προημερών που υποδεχτήκαμε τις πρώτες πτήσεις από το εξωτερικό, από Μόναχο και Ζυρίχη, και ενώ αναμέναμε 70 με 80 άτομα επισκέπτες που θα έρχονταν στην περιοχή, ξαφνικά ήρθαν οι πολύ περισσότεροι, που σημαίνει ότι ήταν κρατήσεις τελευταίας στιγμής και είναι και ενδεικτικό της τάσης που υπάρχει και ξέρουμε φέτος ότι όλα θα γίνουν τελευταία στιγμή, για να μην μπούμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι κρατήσεις θα είναι τελευταία στιγμή, οπότε και εμείς θα κάνουμε τη διαφημιστική μας προβολή από τον Ιούνιο και έπειτα. Οπότε στοχεύεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Τώρα για τις ενέργειες που έχουν γίνει, βλέπουμε ότι παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες και το site της Μυθικής Πελοποννήσου. Γιατί αρχικά, θα πω έτσι, επιμείνατε και μείνατε στην εικόνα μιας Μυθικής Πελοποννήσου και δεν πήγατε σε μια δική σας στόχευση? Θα πάμε και πολύ σύντομα, κύριε Κανελόπουλε. Απλούστατα, όσο δεν έχουμε κάτι, πορευόμαστε με αυτό που έχουμε, αλλά σταδιακά φεύγουμε από τη Μυθική Πελοπόννησο. Θα γίνει διεθνής διαγωνισμός για τη νέα εικαστική ταυτότητα του προορισμού μας. Έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς τα δεδομένα και τα στοιχεία του προορισμού. Ο προορισμός πρέπει να τον αναδείξουμε σαν ένα υπεύθυνο προορισμό, που θα συνδέσει και τις τοπικές κοινωνίες, θα αναδείξει τη γαστρονομία μας, όλα τα επιμέρους brands που φιλοξενεί η Πελοπόννησος. Οπότε προς αυτή τη στόχευση θα κατευθυνθούμε και θα γίνει πολύ σύντομα ο διαγωνισμός που θα αλλάξει η εικαστική ταυτότητα του προορισμού μας. Οπότε πάμε σε ένα rebranding και μένει όμως, θα λέει κανείς, η τουριστική παρουσίαση μέσω των σύγχρονων μέσων της ιστοσελίδας Μυθική Πελοπόννησος. Είχε κάποιες ελλείψεις, είχε κάποια ζητήματα στην παρουσίασή της. Βεβαίως, ήταν σε πρωτόλια μορφή. Έγινε μια αναβάθμιση της τουριστικής σελίδας και σε επίπεδο είναι πολύ πιο διαδραστική. Επικαιροποιήθηκε η αρχιτεκτονική της. Μπήκανε πάρα πολλά χρήσιμα εργαλεία και για τους επισκέπτες για το πώς θα χαράξουν το ταξίδι τους, πώς θα καταχωρήσουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τις επιχειρήσεις τους, πώς θα προβάλλουμε τις εμπειρίες, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να προβάλλουμε τις εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένας επισκέπτης ερχόμενος εδώ στην Πελοπόννησο. Το παραγωγή υλικού τώρα γίνεται. Στο μηδέν, τα βρήκατε σε μηδενική εσείς διάσταση? Τα βρήκαμε εντελώς νεκρά, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ήταν εντελώς απαξιωμένα όλα τα ψηφιακά μέσα και ξέρουμε ότι διανύουμε την ψηφιακή εποχή και τα ψηφιακά μέσα είναι το νούμερο ένα εργαλείο για την προβολή ενός προορισμού, και τα κοινωνικά μέσα και η ιστοσελίδα φυσικά. Και εμείς φέτος η διαφημιστική μας καμπάνια, εκτός από τα δικά μας ψηφιακά μέσα, θα στοχεύσει και σε εξωτερικά ψηφιακά μέσα
γιατί η Πελοπόννησος κατά βάση κινείται με ανεξάρτητους ταξιδιώτες, οι οποίοι ψάχνουν μέσω του διαδικτύου για να βρούνε τον προορισμό και τις εμπειρίες που θέλουν να ζήσουν σε αυτό. Ξεκινάμε λίγο και με τις πρωτοβουλίες. Είχατε μία πρώτη πρωτοβουλία που στοχεύσατε ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Είδαμε και την υπόθεση που έχει να κάνει με τον αθλητικό τουρισμό. Αυτά ήταν στα πρώτα, θα λέει κανείς, βήματα. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Δουλεύουμε πάνω σε τρία επίπεδα. Ο τουρισμός είναι τρία πράγματα: υποδομές, παροχές και προβολή. Σε υποδομές, σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης με όλους τους συνεργάτες δουλεύουμε τον καλύτερο δυνατό και όσο πιο γρήγορο τρόπο για τα μεγάλα και τα σημαντικά έργα που αποτελούν απαραίτητο όρο στήριξης του τουριστικού μας προϊόντος. Σε ό,τι αφορά τις παροχές, οι οποίες πρώτα απ' όλα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, δημιουργούμε τουριστικές εμπειρίες, δημιουργούμε τουριστικά προϊόντα. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος και λέμε έχουμε τους σπόρους, αλλά αν αυτά τους σπόρους δεν τους μετατρέψουμε σε τουριστικές εμπειρίες, δεν μπορούμε να τα αναδείξουμε και κατάλληλα. Και ο κόσμος και οι στατιστικές δείχνουν και οι έρευνες ότι ο κόσμος αναζητά αυθεντικές εμπειρίες στον προορισμό που πηγαίνει, συνδεδεμένες με τη φύση μετά την περίοδο της πανδημίας, που είναι πολύ σημαντικό και τους προσφέρει μία ασφάλεια όλο αυτό. Οπότε δημιουργούμε προϊόντα, δημιουργούμε τουριστικές εμπειρίες και τις οποίες θα τις προβάλλουμε μετά σωστά μέσα για να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερους επισκέπτες. Θα δούμε και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε μεγάλες εκδηλώσεις. Φαντάζομαι ετοιμάζεται, εφόσον το επιτρέψει η πανδημία, θα λέγαμε. Εφόσον το επιτρέψει η πανδημία, βεβαίως οργανώνουμε και εκδηλώσεις και αθλητικές και πολιτιστικές. Όπως πάντα, ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα καλεντάρι εκδηλώσεων, οι οποίες θα καθιερωθούν και θα χαρακτηρίζουν τον προορισμό μας και θα αποτελούν και πόλο έλξη για τους επισκέπτες. Πάντως είναι από τις πιο περίεργες χρονιές, έτσι, και η περσινή και η φετινή, θα λέει κανείς, στην όλη τουριστική διάσταση. Είναι περίεργη γιατί η πραγματικότητα άλλαξε τα δεδομένα λόγω της πανδημίας. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή χτίζουμε με σταθερά βήματα, απλώνουμε το χέρι συνεργασίας σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένα πεδίο κατάλληλο για συνεργασία και όχι για αντιπαλότητες και ό,τι χτίζουμε θα φανεί και τη φετινή χρονιά και όπως φάνηκε και πέρσι, στοχευμένες ενέργειες είχαν και τα ανάλογα αποτελέσματα και φυσικά χτίζουμε και για τα προσεχή έτη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και της πανδημίας αλλά και των τάσεων που θα υπάρχουν παγκοσμίως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Πάμε να γυρίσουμε εμείς σελίδα στην ενημερωσή σας και να πάμε στα όσα έχουν να κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το αποτύπωμα της λεγόμενης επανεκκίνησης που επιχειρείτε. Τα προβλήματα που αναφέρονται και στην περιφέρεια είναι πολλά. Πολύ διαφορετικός είναι ο αντίκτυπος από το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, κυρίως του τουρισμού, αλλά και την απελευθέρωση των μετακινήσεων από νομό σε νομό, σε διάφορες πόλεις με την αγορά να τον βιώνει εντελώς διαφορετικά από μέρος σε μέρος. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα σε ό,τι αφορά στη Μεσσηνία, της πόλης της Μεσσήνης. Υπάρχει μια κίνηση, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Έχει κατέβει κόσμος, ο οποίος μας επισκέπτεται, αλλά όχι πολύ. Όχι πολύ κόσμο. Το άνοιγμα του τουρισμού γενικά θα βοηθήσει την περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι στην περιοχή μας υπάρχουν και τουριστικές επιχειρήσεις. Εντάξει, εμάς σαν εμπόριο μας βοηθάει αλλά πολύ λίγο. Δεν μας βοηθάει πολύ. Πιο πολύ είναι ο εγχώριος τουρισμός παρά ο ξένος τουρισμός. Έχει μια πολύ καλύτερη κίνηση από όταν ήταν κλειστά η εστίαση και οι καφετέριες. Γενικότερα όμως ο κόσμος πιστεύω ότι δυσκολεύεται. Φαίνεται, εντάξει, με τις προσφορές πάμε λίγο καλύτερα, η αλήθεια είναι. Το δεκαήμερο δηλαδή λειτουργήσε κάπως πιο θετικά. Δεν ήταν καθόλου άσχημα τα πράγματα. Περιμέναμε λίγο παραπάνω. Δεν είμαστε κατευθείαν τουριστική περιοχή. Η Μεσσήνη είναι μια πόλη με μεγάλη ενδοχώρα, είναι πόλη ημέρας που λέμε. Έρχονται για τις δουλειές τους, τις τράπεζες, τις κάποιες υπηρεσίες της πόλης. Δηλαδή τουρισμό, έχουμε εσωτερικό τουρισμό, Έλληνες περισσότερο. Είμαστε μια ιδιαίτερη αγορά. Έχουμε αρκετούς ετεροδημότες που έχουν σπίτια και κατεβαίνουν Πάσχα, καλοκαίρια τέτοια. Οπότε με το που άνοιξαν οι διαδημοτικές ήταν καλύτερη η κίνηση. Και αν συνεχιστεί αυτό, αναμένεται και καλύτερο καλοκαίρι, γιατί η Μεσσήνη έχει αρκετό κόσμο μαζί με τα γύρω χωριά που κατεβαίνουν για αρκετό διάστημα το καλοκαίρι και βγαίνουν εδώ ό,τι χρειάζονται εδώ και αισιόδοξοι είμαστε. Η αισιοδοξία για τη συνέχεια είναι συγκρατημένη με βάση τα δεδομένα της πανδημίας και όλα όσα έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επηρεάσει και τη συγκεκριμένη αγορά, η οποία κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην περιφέρεια και ειδικότερα στους αγρότες. Η Μεσσήνη είναι μια πόλη η οποία
βασίζεται πιο πολύ στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής και λιγότερο στους τουρίστες, στους περαστικούς, αυτό δεν μας βοηθάει και πολύ όλα τα χρόνια οι τουρίστες. Είμαστε αγροτική περιοχή και είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Δηλαδή οι περισσότεροι πελάτες μας είναι αγρότες που έχουν τέλος πάντων περισσότερες ανάγκες αν πάει το εισόδημά τους, δηλαδή δεν είναι όλοι μισθωτοί. Τα ειδικότερα προβλήματα πολλά, με κυρίαρχο και κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, αλλά και τώρα το ζήτημα της πρόσβασης από τα υπόλοιπα χωριά, η οποία λόγω των περιορισμένων δρομολογίων του περαστικού κτέλ είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όλο αυτό το διάστημα που με το lockdown ο κόσμος δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Και η αγορά, ναι, είμαστε ανοιχτά με τα μέτρα και με τους όρους που μας έχει πει η πολιτεία. Ο κόσμος δεν μπορούσε να επισκεφτεί τα καταστήματά μας, γιατί δεν υπήρχε λεωφορεία, δεν υπήρχε συγκοινωνία, δεν υπήρχε τρόπος μετακίνησης. Ειδικά στα χωριά που οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι σε ηλικία και δεν έχουν τρόπο μετακίνησης πέρα της συγκοινωνίας. Λεωφορεία στα χωριά να κατεβαίνει ο κόσμος. Λεωφορεία στα χωριά να κατεβαίνει ο κόσμος όποτε θέλει. Συγκοινωνίες που δεν έχουν. Τον τελευταίο καιρό δεν δουλεύαμε για αυτόν τον λόγο. Έχουμε πει και σαν εμπορικό σύλλογο ο πρόεδρός μας στο ΚΤΕΛ έχει κάνει κάποιες ενέργειες να μπορέσουν να πυκνώσουν οι συγκοινωνίες για να εξυπηρετηθεί κάποιος κόσμος. Είναι και αυτό ένα μέτρο δύσκολο που υπήρχε, ας πούμε. Η μετακίνηση ήταν θέμα. Για να διευκολυνθεί περισσότερο κάποιος που δεν έχει λύση άλλης μετακίνησης. Βεβαίως. Το ΚΤΕΛ είναι ένα σημαντικό πράγμα. Αν δεν είναι εύκολη η μετακίνηση για κάποιον να έρθει σε μια πόλη, στην οποιαδήποτε πόλη και στη Μεσίνη, τα πράγματα δυσκολεύουν. Αναλόγως τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα που έχει κάθε περιοχή, να σχεδιαστούν δράσεις αναλόγως. Λίγο πολύ, okay, για όλους ισχύει το ίδιο, αλλά μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν και τους επιχειρηματίες και τους πολίτες. Η μεσσηνιακή καρδιά χτυπά δυνατά στον Παναμά, εκεί όπου πάρα πολλοί συντοπίτες μας μετανάστευσαν, δημιούργησαν και μεγαλουργούν. Η περιοχή μας πλέον έχει την τιμητική της και με την παρουσία της μεσσήνιας πρέσβυρας του Παναμά στην Ελλάδα, η Ιουλίας Λιμπεροπούλου. Η ίδια που έλκει την καταγωγή της από το Δόριο, μιλά στην τηλεόραση Best για τη σχέση των δύο χωρών, για το έντονο ελληνικό στοιχείο και για την πορεία των δικών της ανθρώπων. Ένας κόσμος γεμάτος από Ελλάδα, γεμάτος από Έλληνες που μεγαλουργούν. Από Έλληνες που ακόμη και στην πέτρα βγάζουν ρίζες. Και ακόμη και στα πιο μακρινά μέρη, η δύναμη της ψυχής τους κάνει τις δοκιμασίες της ζωής να γίνονται απλά ανάμνηση. Στον Παναμά το μεσσηνιακό στοιχείο είναι συνυφασμένο με την ελληνική κοινότητα. Μια κοινότητα τόσο δυναμική και με επιρροή, που συνεχίζει να πορεύεται ακόμη και σήμερα σε υψηλά αξιώματα, με τη δημιουργικότητα και την επιτυχία να είναι τα συνώνυμα αυτής της προσπάθειας. Η μεσσηνιακή κοινότητα του Παναμά αποχαιρέτησε πριν από περίπου ένα χρόνο έναν μεγάλο Έλληνα, που το 1948 ακολούθησε τον πατέρα του σε ένα μακρινό ταξίδι, σε ένα ταξίδι άγνωστο, σε αυτό της ξενιτιάς. Μετέπειτα μεγαλούργησε και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στην επιχειρηματική κοινότητα. Έφτασε στο Παναμά το 1948. Ήταν πρώτο με τον πατέρα μου. Μας έχουμε περάσει πολλές δουλειές. Τελικά έχουμε σταματήσει με την αλληλεία και σε άλλα διάφορα πράγματα. Ο Γιώργος Λιμπερόπουλος είχε μιλήσει πριν από λίγα χρόνια στην τηλεόραση Best, στην αποστολή της στον Παναμά, με τα λόγια να έχουν μόνο συγκίνηση όταν αναφερόταν στον τόπο του τη Μεσσηνία και την Ελλάδα. Εμείς είμαστε Έλληνες. Και Έλληνες θα τελειώσουμε. Τις προηγούμενες ημέρες στη Μεσσηνία, στον τόπο του αημνήστου πατέρα της Γιώργου, βρέθηκε η πρέσβυρα του Παναμά, η Ιουλία Λιμπεροπούλου. Πάρα πολύ ευτυχισμένη πραγματικά που μπορώ να αντιπροσωπεύω τη χώρα που γεννήθηκα, στον τόπο που γεννηθήκαν οι γονείς μου. Για μένα είναι μεγάλη χαρά και ειδικά που ήρθα στη Καλαμάτα, που σημαίνει πάρα πολύ για τους γονείς μου και όλους τους Έλληνες που υπάρχουν στο Παναμά. Thank you.
Πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω γιατί ο Παναμάς, ο ελληνικός στοιχείο στο Παναμά έρχονται από το Δόριο, ο οποίο είναι και ο πατέρας μου, όμως υπάρχουν και Έλληνες από νησί, από άλλα μέρη της Ελλάδος. Όμως οι περισσότεροι είμαστε από το Δόριο, από τη Μεσίνη. Η υποδοχή, τα πρώτα βήματα ήταν εύκολα στην ξενιτιά, θα έλεγε κανείς. Όχι, όπως έχω ακούσει από όλους δεν ήταν εύκολο, γιατί είχαν μια ξένη γλώσσα, είχαν πάει πάρα πολύ μικρή ηλικία κάτω και η δουλειά η σκληρή. Η δουλειά η σκληρή είναι που τους έχει ξεχωρίσει τους Έλληνες στον Παναμά. Και τα καταφέρανε. Τα καταφέρανε όλοι, με πολύ περηφάνεια. Οποία τα παιδιά του σήμερα είναι φοβεροί γιατροί, φοβεροί δικηγόροι, φοβεροί επιχειρηματίες. Πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο στοιχείο και μπορώ να σας πω γιατί πριν πολλά χρόνια είχαμε και Έλληνα πρόεδρο, Ελληνοπαναμέζο πρόεδρος, υπουργός παιδείας πάλι, τραπεζίτες. Είναι το στοιχείο το ελληνικό στο Παναμά, μπορώ να σας πω, ένα από τα πιο σημαντικά σε όλη την Λατινοαμερική. Ιδιαίτερα συγκινημένη που βρίσκεται στον τόπο της, μίλησε και για τις δικές της αναμνήσεις. Θυμάστε κάτι από την παιδική σας ηλικία, από τις αναφορές των δικών σας για την περιοχή? Όλα, όλα. Ακόμα τα θυμάμαι πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα που για μια καινούρια γλώσσα, για μια καινούρια, μπορώ να σου πω, τύπο ζωής διαφορετική από το Παναμά. Και ειδικά οι ρίσες μας, από πού προέρχονται οι ρίσες μας, οι οικογένειες μας, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα στοιχείο, κυρία. Και αυτό ήθελε και ο πατέρας μου, να μην ξεχνάμε τη γλώσσα και από πού προερχόμαστε. Οι συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και τους φορείς ήταν ιδιαίτερα δημιουργικές για την κυρία Λιμπεροπούλου, με το πλαίσιο της περαιτέρω συνεργασίας να εξετάσετε. Είχαμε τη τιμή να δούμε και τον κύριο Δήμαρχο, μας φιλοξένησε πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί θα συνεργαστούμε και κάτι θα κάνουμε μεταξύ της δύο πόλης. Μάλλον θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρόταση αδελφοποίηση. Αδελφοποίηση, ακριβώς. Να ανταλλάξουμε και φοιτητές, καλαματιανοί στο Παναμά και Παναμέζοι εδώ και πολλά άλλα. Υπήρχε μια συνεργασία και με τον Μητροπολίτη και με τις τοπικές αρχές και υπηρεσίες. Ναι, τον κύριο το Σεβασμιότατε, πάρα πολύ, πολύ ευχάριστη, μια πολύ πάλι σημαντική συνάντηση για μας. Και πάλι θα συνεργαστούμε σε μελλοντικά σχέδια που έχουμε. Με την επίδραση του ελληνικού στοιχείου στον Παναμά να είναι δεδομένη στην εξέλιξη, οι Παναμέζοι δείχνουν μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Ελλάδα. Έχω να πω γιατί, εντάξει, οι Έλληνες λατρεύουν τη χώρα τους, όμως και οι Παναμέζοι λατρεύουν τη χώρα τους. Έχω να πω γιατί γνωρίζονται και την Καλαμάτα, αλλά λόγω της ελίτσες της Καλαμάτας, ξεκινάω να πει, το λάδι και μετά η θάλασσα, η φιλοξενία, η ιστορία του τόπου μας, λατρεύουν και τον τόπο μας. Και γενικώς σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω ότι υπάρχει και μια ιστορική σχέση μεταξύ των δύο περιοχών. Πάρα πολλοί από την Ελλάδα βρέθηκαν στον Παναμά και η χώρα τους υποδέχτηκε, τους αγκάλιασε και βρέθηκαν και στις πιο υψηλές θέσεις. Νομίζω αντίστοιχο παράδειγμα και με εσάς. Ναι, όχι, όχι. Πραγματικά η Μεσίνη και πολλοί άλλοι Έλληνες που έχουν πάει στο Παναμά έχουν πετύχει στη ζωή τους. Είναι περήφανοι για το τόπο τους και τι έχουν αποκτήσει και στον Παναμά, τι έχουν κάνει. Και όμως ποτέ δεν ξεχνάνε την Ελλάδα. Ποτέ. Όπως σημείωσε η κυρία Λιμπεροπούλου, με την δική της παρουσία, ο στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων και της συνεργασίας ακόμα περισσότερο. Είναι να ενυδαμώσουμε τη σχέση που ήταν και παλιά και τώρα περισσότερα με Παναμά και Ελλάδα. Και αυτό θα γίνει μέσα από διάφορες συνεργασίες και οικονομικής φύσεως, έτσι. Θα το δείτε σε αυτά τα 3 χρόνια που μου λείπουν να μείνω σε αυτή τη θέση, θα δείτε τα έργα μας. Και θα υπάρχει και μια στενή έτσι, επαφή και συνεργασία και με τη Μεσσηνία, ναι, φαντάζομαι. Ναι, οπωσδήποτε. Δεν πρόκειται να την αφήσουμε. Ναι. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή για όλους τους Έλληνες και Παναμέσους του κόσμου, ανακόσμου και η συνεργασία μας θα είναι πολύ δυνατή και ό,τι χρειαστούν, εδώ είμαι. Αυτά λοιπόν από μια ξεχωριστή ιστορία η οποία συνεχίζεται με κάθε ρυθμό και σε κάθε επίπεδο. Πάμε εμείς τώρα στην αίθουσα σύνταξη, εκείνη η συνάδελφος η Δέσποινα Λιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην αστυνομική προέκταση των πραγμάτων,
Έχουμε την Καλαμάτα να έχει και αυτή τη θέση της στην έκθεση Χρυσογοήδη. Έτσι ακριβώς, Θέμη, ομάδες εκβιαστών που δρούν εκτός από την Αττική, σε Πάτρα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Καλαμάτα και Μύκονο, αναφέρει στην απόρριτη έκθεση που κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως αποκάλυψε, να πούμε, η Καθημερινή, στην απόρριτη αυτή έκθεση της ασφάλειας Αττικής που παρέδωσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπάρχουν εκτενείς αναφορές διαδράση μπράβων και εκβιαστών. Στις περίπου 100 σελίδες του απόρριτου εγγράφου αναλύονται με λεπτομέρειες η διάθρωση και η δράση των πιο ισχυρών εγκληματικών ομάδων με έδρα κυρίως στην Αττική. Εκβιασμοί, δολοφονίες, λαθρεμπόριο και επιχειρήσεις βιτρίνες περιγράφονται στην έκθεση αυτή. Τώρα, στόχος της πρωτοβουλίας του κ. Χρυσοχοΐδη είναι η δημιουργία μιας ομάδας κρούσης, αστυνομίας και δικαιοσύνης, η οποία θα αναλάβει μιας ευρείας κλίμακας έρευνας για την ελληνική μαφία στα πρότυπα της επιχείρησης «Καθαρά χέρια» που διεξήχθη στην Ιταλία την δεκαετία του 90. Αφήνουμε το ζήτημα αυτό. Πάμε στην εκπαίδευση να δούμε κάτι διαφορετικό. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση για μια άλλη κατάσταση πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τα μαθήματα της τρίτης ηλικίου. Έτσι ακριβώς, η τρίτη ηλικίου τελειώνει νωρίτερα πλέον τα μαθήματα εν ώψη των εξετάσεων για τις Πανελλήνιες 2021, όπως αποφασίστηκε σήμερα. Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μακρύ, υπέγραψε τροποποιητική απόφαση με την οποία τα μαθήματα για την τρίτη ηλικίου λήγουν την Τετάρτη 2 Ιουνίου. Να πούμε, Θέμη, εδώ ότι η προηγούμενη απόφαση προέβλεπε πως όλες οι τάξεις, τα γυμνάσια και τα λύκια, θα έκλειναν την Παρασκευή 11 Ιουνίου. Ημερομηνία όμως που παραμένει για όλες τις άλλες τάξεις εκτός από την τρίτη ηλικίου. Και να φτάσουμε σε ένα σημείο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι είχαμε μία φωτιά τώρα το απόγευμα που μας ανησύχησε. Ναι. Στην περιοχή του Γαρδικίου, έτσι. Ναι, ήταν μια φωτιά στην, παιδική, στην περιοχή, μέσα στο Ξερίλα ήταν. Είχε διάφορα βάτα, είχε διάφορα έτσι, χορτάρια. Έπιασε φωτιά αργά το απόγευμα. Εκεί επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και εθελοντές πυροσβέστες. Mm-hmm. Βέβαια, δεν υπήρχε πρόσβαση στο σημείο που ήταν η φωτιά. Πήγανε μικρά οχήματα για να βοηθήσουν έτσι στην κατάσβεση. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ευτυχώς. Αυτό είναι σημαντικό. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε κάψει ένα στρέμμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, γιατί δεν ξέρω αν μύρισαν εκλογές. Η ουσία είναι ότι έχουμε την έναρξη των περιοδιών από τα πολιτικά πρόσωπα και τους πολιτικούς ηγέτες των κομμάτων μετά το lockdown και την υπόθεση της πανδημίας. Ο κύριος Τσίπρας ήταν σήμερα στην Ήλια με βόμβες, θα έλεγε κανείς, και με βολές προς την πλευρά της κυβέρνησης για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, με φόντο τα ζητήματα των υποδομών, τα ζητήματα που σχετίζονται με την παιδεία, αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται και με την υγεία. Καλησπέρα στην συνάδελφο από την Όρτη, Ράνια Τζαβάρα. Καλησπέρα, Ράνια. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα. Βολές, πολλές βολές και επικρίσεις από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά έπιασε το τέμπο της περιοχής και έβαλε κατά της κυβέρνησης και των όσων εξελίσσονται κυρίαρχα από τα ζητήματα της παιδείας. Mm-hmm. Ακριβώς έτσι. Η Θέμη ξεκίνησε από την ηλία της περιοδίας του ανά τη χώρα ο κύριος Τσίπρας. Άδραξε την ευκαιρία, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια, πίκρα και αγανάκτηση από τους ηλίους φορείς με αφορμή την απόφαση της Υπουργού Παιδείας να καταργήσει τις δύο πανεπιστημιακές σχολές που λειτουργούν στο νομό ως παραρτήματα της Πάτρας. Μάλιστα, είμαστε η μοναδική περιοχή μαζί με την Ανατολό Καρνανία. Δεν συνέβη αυτή τη στιγμή σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ήρθε με τα βαΐων και κλάδων στην Ηλία. Μπορώ να σου πω ότι έτυχε θερμής υποδοχής από πολίτες, από επαγγελματίες, οι οποίοι τον ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του από την πλατεία μέχρι και το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, εκεί όπου έγινε η σύσκεψη με τους ηλίους αιρετούς, με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους 7 δημάρχους. Του εξέθεσαν τα κυριότερα ζητήματα που υπάρχουν προβλήματα, με κυρίαρχο βέβαια αυτό με την κατάργηση των δύο τμήματων, όπως είπαμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού τους άκουσε και μίλησαν πάνω από 2 ώρες για τα ζητήματα αυτά,
δεσμεύτηκε ενώπιον τους ότι αν η κυβέρνηση προχωρήσει τελικά στην απόφασή της να καταργήσει τα τμήματα αυτά, ο ίδιος όταν επανέλθει στην εξουσία και ηγηθεί μιας προοδευτικής κυβέρνησης, όπως είπε, θα τα ιδρύσει ξανά αυτά τα δύο. Ναι, αυτό, γιατί τώρα αυτό είναι λίγο και το παράδοξο. Ο καθένας υπόσχεται, θα έλεγε κανείς, με βάση και τις, κάθε φορά την αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Τώρα, αν ξεκλείσει με τα τμήματα, το έχουμε δει παντού. Η ουσία είναι ότι έχει ένα δίκαιο αίτημα η περιοχή της Ηλίας. Θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί. Έχει εκτεθεί αυτό και έχει αποτυπωθεί, θα έλεγε κανείς, σε κάθε τρόπο και με κάθε τρόπο. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις για να δούμε πώς θα κινηθεί όλη η κατάσταση με τα τμήματα της παιδείας. Αυτό ακριβώς, Θέμη. Προσπάθησε να κατηγόρησε μάλλον ευθέως την κυβέρνηση ότι οι αλλαγές που προχωρά στην παιδεία και ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ως στόχο να ευεργετηθούν τα ιδιωτικά κολέγια και να υπάρξει αυξημένη πελατεία. Το θεωρεί άδικο για μια περιοχή η οποία είναι εντελώς απαξιωμένη, όπως είπε, και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ότι η Ηλία για την κυβέρνηση, μάλλον η Ηλία είναι σβησμένη από το χάρτη. Δεν υπάρχει καν στο χάρτη. Αναφέρθηκε εκτενώς και στο μεγάλο θέμα, το έργο της Πατρών Πύργου, αυτό το έργο φάντασμα. Είπε ότι ενώ παρέδωσαν το 19 τις 5 τουλάχιστον από τις 8 εργολαβίες, ήταν έτοιμες, είχαν ξεκινήσει οι μπουλντόζες, είχαν γίνει τα εγκαίνια, ήταν 3 εργολαβίες σε εκκρεμότητα, μία εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Εν τούτης η κυβέρνηση αποφάσισε και εκεί έριξε πάλι ευθύνες και εχμές για ομίλους εργολαβικούς όπου ήθελαν να δώσουν το έργο σε αυτούς. Με αποτέλεσμα, όπως είπα, αυτή τη στιγμή το έργο να είναι στις καλένδες, να κινδυνεύει, να μην ξεκινήσει ποτέ και ότι ακόμα και αν ξεκινήσει, όπως λέει ο κύριος Καραμανλής, περιμένοντας το πράσινο φως από την Ευρώπη, δεν θα έχει ολοκληρωθεί ούτε σε 5 χρόνια. Να πω ότι μίλησε και με εκπροσώπους εργαζομένων στα νοσοκομεία της Ηλίας, μείζον το θέμα και αυτό. Έχουμε ξεμείνει από παθολόγους εντελώς. Υπάρχει ένας μόνο ειδικευμένος παθολόγος για 150.000 κατοίκους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την έναρξη της σεζόν, όπου διπλασιάζεται συνήθως ο πληθυσμός το καλοκαίρι. Και μίλησε και με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, με καθηγητές και με γονείς παιδιών που φοιτούν εδώ. Και ολοκλήρωσε την περιοδία του το απόγευμα στην περιοχή της Κουρούτας, όπου είχε συνάντηση με νέους ανθρώπους κυρίως. Θα κρατάμε όλα αυτά τα δεδομένα και θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα κινηθεί και ποια θα είναι η απάντηση από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και τοπικά, να σου το πω έτσι, γιατί σίγουρα θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην βάση, επαναλαμβάνω ότι ήταν η πρώτη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ περιοδία. Και από ό,τι φαίνεται, ζεσταίνεται ιδιαίτερα το πολιτικό θερμόμετρο και με φόντο την σε εισαγωγικά εκμετάλλευση των τοπικών θεμάτων της κάθε περιοχής. Καλό σου βράδυ, Ράνια. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τα όσα έχουν να κάνουν με την δήλωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη αποφάσισε εν μέσω πανδημίας να προχωρήσει στην μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περίπου κατά το 1 τρίτο. Φέτος τα παιδιά μας που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις κάτω από συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης εξαιτίας της πανδημίας θα βρεθούν να ανταγωνίζονται σε δυσμενέστατες συνθήκες καθώς περίπου 25 με 30.000 εξ αυτών των παιδιών που θα μπορούσαν να είχαν εισαχθεί στη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήδη να κλείνουν τμήματα πανεπιστημιακά και περιοχές της περιφέρειας να στερούνται του ευεργετήματος της παρουσίας σχολών και φοιτητών. Όλα αυτά γίνονται για ένα στόχο βεβαίως, προκειμένου να ευεργετηθούν τα κολέγια τα ιδιωτικά και να υπάρξει αυξημένη πελατεία για τα κολέγια τόσο εκτός της χώρας όσο όμως και εντός. Πρώτο θύμα αυτής της στρατηγικής, αυτής της πολιτικής, ο νομός Ηλίας και δύο πανεπιστημιακά τμήματα στον Πύργο, το τμήμα Μουσιολογίας και στην Αμαλιάδα, το τμήμα Γεωπονίας. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την παντελή αδιαφορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα για τον νομό Ηλίας, όπου παρέλαβε το 19 συμβάσεις, προκειμένου ολοκληρωμένες συμβάσεις
και έργα εργοτάξια σε λειτουργία για τον δρόμο Πάτρα Πύργος και σήμερα είναι στις καλένδες και δεν θα ολοκληρωθεί ούτε σε 5 χρόνια. Αν σε όλα αυτά προσθέσεις και την απαξίωση των δομών δημόσιας υγείας και τη συνολικότερη απαξίωση της περιοχής, τότε αντιλαμβάνεται κανείς πως για τη σημερινή κυβέρνηση ο νομός Ηλίας είναι ξεγραμμένος από το χάρτη, όπως ξεγραμμένοι είναι και οι πολίτες εκείνοι οι οποίοι ζουν από το μόχθο και την δημιουργικότητά τους, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Με δυσάρεστα νέα θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στον κόσμο και με το σοκ των 14 νεκρών στην Ιταλία από το τραγικό δυστύχημα της πτώσης Τελεφερίκ. Την ίδια ώρα έντονη είναι η καταδίκη από τη διεθνή κοινότητα για την αεροπειρατεία Λουκασένκο. Βγαλμένη από πολιτικό κατασκοπευτικό θρίλερ, μοιάζει για τον τρόπο της εισήλυψης από τις αρχές της Λευκορωσίας του Ρωμάν Προτάσεβιτς. Ο 26χρονος αντιφρονών blogger επέβαινε σε Boeing 737 της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους. Ωστόσο, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, οι αρχές διέταξαν την αναγκαστική προσγείωσή του στο Μίνσκ, επικαλούμενες απειλητικό μήνυμα για βόμβα, ενώ ένα μαχητικό αεροσκάφος εστάλει για την αναχέτησή του. Κατά τις έρευνες, εκρηκτικός μηχανισμός δεν εντοπίστηκε και το αεροσκάφος αναχώρησε έπειτα από 3 ώρες και έφτασε αργά το βράδυ στο Βίλνιους, αλλά φυσικά χωρίς τον Προτάσεβιτς. Ο Προτάσεβιτς, ο οποίος ζει αυτοεξόριστο στη Λιθουανία από τον Νοέμβριο, είναι πρώην διευθυντής σύνταξης της αντιπολιτευόμενης ειδησιογραφικής υπηρεσίας Nexta, που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει εξτρεμιστική. Το καθεστώς τον κατηγορεί ότι ενορχίστρωσε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του περασμένου Αυγούστου και τις συντόνιζε μέσω της Nexta. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο καταζητούμενων από το Μίνσκ, όπως και ο ιδρυτής της Nexta, Στέπαν Πουτίλο, ο οποίος επίσης κατηγορείται για τρομοκρατική δράση. Ο Αλεξάνδερ Λουκασένκο είναι πρόεδρος της Λευκορωσίας από το 1994. Τον περασμένο Αύγουστο απάντησε με κύμα καταστολής στις διαδηλώσεις εναντίον του έπειτα από τις προεδρικές εκλογές που ισχυρίζεται ότι κέρδισε. Υπολογίζεται ότι έκτοτε έχει συλλάβει τουλάχιστον 35.000 επικριτές του καθεστώτος του. 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν όταν η καμπίνα Τελεφερίκ που συνδέει τη λίμνη Ματζόρε της Ιταλίας με κοντινό βουνό ξεκόλλησε και έπεσε σε χαράδρα. Το Τελεφερίκ ανέβαινε στο βουνό όταν η καμπίνα έπεσε από ύψος 20 μέτρων στο έδαφος. Αναποδογύρισε και σταμάτησε όταν χτύπησε σε δέντρα. Το συμβάν αντελήφθησαν πεζοπόροι, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές. Pendio era molto molto scosceso, si scivolava, una scena drammatica perché c'erano corpi disseminati lungo il percorso, corpi all'interno, persone. Φτάσαμε στο σημείο. Η διάσωση ήταν πολύ δύσκολη επιχειρησιακά, γιατί το σημείο είναι πολύ ολισθηρό. Ζήσαμε δραματικές στιγμές, είδαμε πτώματα παντού. Προσπαθήσαμε να σώσουμε τους τραυματίες. Μόνο 2 παιδιά ήταν ζωντανά, όλοι οι άλλοι ήταν νεκροί. Η κορυφή του όρους Μοταρόνε είναι δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες, αφού εκεί υπάρχει πανοραμική θέα στη λίμνη Ματζόρε και της Άλπης. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Τρίτη σερή ήταν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Γνώρισε ο Πάμψος Μεσίνης με 2-1 από το Διαγόρα Βραχνέικων στο γήπεδο με Λιγαλά. Οι πράσινοι βρίσκονται πλέον στο μείον 4 από τη γραμμή σωτηρίας και η αποστολή τους να παραμείνουν στην κατηγορία δυσκόλεψε. Νέο στραβοπάτημα για την ομάδα του Πάμισου Μεσίνης και μάλιστα εντός έδρας στο μάτς με τον Διαγόρα Βραχνέικων, παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ, δεν ευτύχησε τελικά σε νίκη, χάνοντας 2-1 στο φινάλε. Αγωνιστικά οι νησιώτες προηγήθηκαν νωρίς με γκολ του Χαραλαμπόπουλου στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Όμως η ομάδα από την Αχαΐα έκανε την ανατροπή σκοράροντας το πρώτο μέρος με τον Σαρί και ξανά περίπου στο 55ο λεπτό του αγώνα με σκόρερ αυτή τη φορά τον Αλεξανδρή, σφραγίζοντας με 2-1 την νίκη του Διαγόρα Βραχνέικων στο γήπεδο του Μελιγαλά. Πλέον η ομάδα της Μεσίνης δυσκόλεψε πάρα πολύ την υπόθεση παραμονής και θα πρέπει στα επόμενα μάτς να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Όσον αφορά τον αντίπαλο, πιστεύω ότι ήταν η πιο καλή ομάδα που με αντιμετωπίσει φέτος. Πραγματικά έκανε ένα πολύ καλό δικά στο πρώτο μήχρονο, ήταν πολύ καλή, μας δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Εμείς είχαμε μια προσέγγιση στο παιχνίδι και ξέραμε ότι είναι τελικός για μας. Προσπαθήσαμε από το πρώτο λεπτό να το διεκδικήσουμε. Δεν καταφέραμε να έχουμε την καλή κυκλοφορία που μας χαρακτηρίζει. Παρ' όλα αυτά προηγηθήκαμε, βάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ. Παρ' όλα αυτά δεν το χειριστήκαμε καλά. Μας έκανε πολλά ρήγματα ο αντίπαλος, κυρίως στον άξονα. Είχε πολύ καλές συνεργασίες, πολύ καλούς παίχτες, πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ισοφάρισε από μια στατική φάση και πιστεύω ότι στο ημίχρονο ήμασταν τυχεροί που πήγε με ένα-ένα. Δηλαδή είχε αρκετές φάσεις να την δώσει το παιχνίδι. Στο ημίχρονο προσπάθησαμε να διαχειριστούμε, κάναμε τρεις αλλαγές, να αλλάξει λίγο ο ρυθμός, να βγάλουμε λίγο περισσότερο πάθος, να αλλάξουμε περισσότερο το χώρο του κέντρου. Πιστεύω ότι το έλεγχαμε πολύ καλύτερα μέχρι ένα σημείο. Φάγαμε ένα γκολ στην πρώτη φάση που φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο στην περιοχή μας και εκεί άλλαξε πάλι το παιχνίδι για άλλη μια φορά. Προσπάθησαμε πάλι να διαχειριστούμε, ρισκάραμε, κάναμε αλλαγές, βάλαμε περισσότερους επιθετικούς μέσα. Μας λείπει το εύκολο γκολ, μας λείπει τη δημιουργία, μας λείπει το καθαρό μυαλό. Πιστεύω ότι η παραμονή έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ, αλλά εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε κάθε πιθανότητα που υπάρχει. Το σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ κομβικό και αν το συνυπολογίσουμε μαζί με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε στην έδρα μας και εκεί πήραμε μόνο ένα βαθμό, πιστεύω ότι πειράζει πάρα πολύ την πορεία μας. Και δείχνει και ποιες είναι οι αδυναμίες μας αυτή τη στιγμή στην ομάδα και τι πρέπει να διορθώσουμε αν θέλουμε να έχουμε τύχει. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο από πολλές πλευρές, γιατί και ο Πάμισος είναι μια ομάδα ανεξάρτητα τι δυναμική αναπτύσσει κάθε χρονιά. Είναι μια ομάδα με δυναμική, με ιστορία, με φανέλα, η οποία δίνει ευθύνη και όθηση σε αυτόν που τη φοράει. Σίγουρα θα βρίσκαμε μια αντίσταση καλή και έπαιζε και το τελευταίο του χαρτί, μήπως μπορέσει και κάνει κάτι στην κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν το φοβήθηκα το μάτς, γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα βρούμε το δρόμο προς τα δίχτυα, όπως και έγινε. Σίγουρα γιατί χάθηκαν πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε το σκορ να έχει πάρει ακόμα και μαξιλάρι στο πρώτο ημίχρονο για μας. Αλλά και το πέναλτι θα μπορούσε να μας δώσει μαξιλάρι, γιατί σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Μια φάση, ένα στραβοπάτημα, μια λάθος εκτίμηση μπορεί να σου τυνάξει το μάτι στον αέρα και εκεί που το είχες υποτίθεται στα χέρια σου το χάνεις. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Ζωή τώρα απέκτησε ξανά το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας με την επανέναρξη των Ακαδημιών των τοπικών κολυμβητικών ομίλων. Τα μικρά δελφίνια επέστρεψαν στις πισίνες. Το κολυμβητήριο της πόλης μας απέκτησε ξανά ζωή, αφού στις πισίνες επέστρεψαν από τα μέσα του μηνός τα μικρά δελφίνια της κολύμβησης των Καλαματιανών Συλλόγων. Η στροφή των Ακαδημιών δεν έχει γίνει ολοκληρωτικά, έχει γίνει τμηματικά. Δηλαδή έχουν επιστρέψει παιδιά από 6 ετών και πάνω. Παιδιά δηλαδή που είναι από πρώτη δημοτικού. Αν αναλογιστούμε ότι κάτι ανάλογο πέρσι έγινε προς τα τέλος γύρω στις 24-25 Μάη, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Εντάξει, πιστεύω ότι για τα παιδιά, ιδίως τα παιδιά εδώ στον Υγρό Στίβο, είναι αρκετά συνειδητοποιημένα και έχουν μάθει να λειτουργούν κατά από κανόνες. Γιατί είναι ένας δύσκολος χώρος και λόγω του ότι το περιβάλλον είναι διαφορετικό, είναι ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που ζούμε, το νερό, τα παιδιά έχουν μάθει να συμπεριφέρονται κάτω από διαφορετικούς κανόνες και στον περιβάλλον χώρο και μέσα στο νερό. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν περισσότερη, να το πούμε, υπευθυνότητα και να είναι πιο ευαισθητοποιημένα σε κάποια θέματα. Αισιοδοξούμε ότι τις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα γυρίσουν και τα νήπια. Για το λόγο αυτό θα γεμίσει και η μικρή πισίνα για να είμαστε προετοιμασμένοι. Το πρωτόκολλο βεβαίως είναι αυστηρό και τηρείται κατά γράμμα, όπως επιβεβαιώνουν μιλώντας στην τηλεόραση Best οι εκπρόσωποι των δύο Καλαματιανών ομίλων. Η χρήση των αποδυτηρίων δεν επιτρέπεται προς το παρόν και πιστεύω ότι επειδή και πέρσι ήταν κάτι ανάλογο, πολύ δύσκολο φέτος να γίνει και αυτό. Τα πρωτόκολλα είναι λίγο αυστηρά, όπως πρέπει να είναι. Τα παιδιά θα προσκομίζουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα το self-test που δίνουν στο σχολείο τους. Φυσικά θα έχουμε χαρτί γιατρού επικαιροποιημένο και τα μαθήματά τους θα είναι αυστηρά 45 λεπτά βάσει της οδηγίας που έχουμε και θα ξεκινάνε από τις 4 μέχρι τις 7, ένα 45 λεπτά. Τώρα, υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. Αυτή τη στιγμή είναι στα 10 άτομα αναδιαδρομή. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα τα απεξέλθουμε. Και γι' αυτό οι γονείς πρέπει να αποφασίζουν σε ποια
χρονική περίοδο θέλει το παιδί τους να αθλείται και να την ακολουθούν αυτή τη χρονική περίοδο χωρίς εξαιρέσεις. Υπάρχουν ο περιορισμός των συνοδών οι οποίοι δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ίσχυε και πέρσι και δεν μας έχει προξενήσει κάποιο προβληματισμό. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι μας διευκολύνει τόσο αρκετά στο έργο μας, γιατί τα παιδιά είναι περισσότερο επικεντρωμένα στις οδηγίες των προπονητών και στην προπόνηση μέσα και στα μαθήματα είναι πιο συγκεντρωμένα, δεν παρασύρονται. Οπότε μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Προσδοκία των παραγόντων του αθλητισμού είναι πως το αργότερο αρχές Ιουνίου θα έρθει και το ολικό άνοιγμα του αθλητισμού. Με το που θα ανοίξουν τα γυμναστήρια, δηλαδή τέλος του Μαΐου, θα πάμε και σε ευρύτερο άνοιγμα. Γιατί μόνο τα παιδάκια στην ουσία που είναι βρέφη έχουν εξαιρεθεί. Και έχουν εξαιρεθεί γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα να ανταπεξέλθουν στο self-test. Δηλαδή δεν κάθονται εύκολα τα παιδάκια να κάνουν self-test. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει και βλέποντας και κάνοντας. Νιώθετε απροστάτευτοι στο ίδιο σας το σπίτι, την επιχείρησή σας, στο δρόμο ή το αυτοκίνητό σας? Σκύλοι διαλεγμένοι και εκπαιδευμένοι από εμάς θα διώξουν από το μυαλό σας κάθε ανασφάλεια, χωρίς παράλληλα να γίνονται ενοχλητικοί όπως άλλοι σκύλοι που δεν έχουν περάσει από τη δική μας εκπαίδευση. Βεβαίως, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τις ικανότητες του δικού σας ράμπο, εφόσον μπορεί να τα καταφέρει στα έμπειρα χέρια μας, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα της προστασίας με την πρωτοποριακή ειδική ψυχολογική μέθοδο της μετάβασης. Υπεύθυνος Παναγιώτης Τσικούρης, εκπαιδευτής σκύλων. Τηλέφωνο 697-200-7143. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.